Μιλάμε με τον έφορο και γενικό αρχηγό της ομάδας της Δόξας στο μπάσκετ, τον κύριο Σαγκά. Κύριε Σαγκά, η Δόξα για φέτος βλέπω ξεκινάει δυνατά. Πες μας δύο λόγια για την νέα χρονιά και τους στόχους της ομάδας που σύμφωνα με τα στοιχεία είναι πρωταγωνιστική και φέτος. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την παρουσία σας για άλλη μια χρονιά. Είστε κοντά στον αθλητισμό και στο μπάσκετ της περιοχής. Για την ομάδα, καταρχήν, θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση πέρυσι. Μάλλον δεν μας επέτρεψε ο κορονοϊός, δηλαδή τον πρωταρχικό μας στόχο που είναι η άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική και τίποτα άλλο. Για τον λόγο αυτό η ομάδα ενισχύθηκε συστητά με 4 αθλητές, οι 2 από μεγάλες κατηγορίες έρχονται από τη Β' Εθνική, ο Μπάλας ο Χρήστος, ο Νίκας, ο Κώστας έρχονται από ομάδες Β' Εθνικής. Πιστεύουμε να μας βοηθήσουν αρκετά. Και άλλα 2 ταλαντούχα παιδιά από την Νικόπολη Πρέβεζας, ο Αλέξανδρος ο Βασιλιάδης και ο Βαβέτης ο Δημήτρης. Μαζί με τον κορμό των αρτινών παιχτών που έχουμε, των καλύτερων αρτινών παιχτών που έχουμε, πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στο στόχο μας, μπορώ να πω και με άνεση. Ξεκινάτε σήμερα. Οι στόχοι είναι αυτοί που μας είπατε. Το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει? Από την πρώτη πληροφορία που έχουμε, το πρωτάθλημα ξεκινάει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα. Ξεκινάμε νωρίς γιατί θέλουμε να είμαστε απολύτως έτοιμοι. Θα προγραμματίσουμε για κάποια φιλικά με ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών. Γιατί η ομάδα μας ξεκάθαρα είναι για μεγαλύτερη κατηγορία. Απλά εμείς ξεκινάμε από εδώ τις βάσεις. Και αφού μου δίνετε αυτό το βήμα, θέλω να πω ότι πλέον η Άρτα ξαναέχει ομάδα μπάσκετ που αντιπροσωπεύει την πόλη της Άρτας, τον νομό Άρτας και την ευρύτερη περιοχή. Η ομάδα αυτή θα είναι πλέον στήριγμα για όλα τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής και του νομού Άρτας. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, γιατί φέτος επιτρέπονται οι φιλαθλοί, εμβολιασμένοι βέβαια μόνο, να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή την ομάδα, γιατί θα προσφέρει εκτός από νίκες και θέαμα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας και θα σας παρακολουθούμε όπως και πέρσι και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σου.